Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στη βαθύτερη υποκρισία όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως δεν θα αναφερθώ σε διάφορες μελέτες που αντικρούν αυτή τη λογική. Θα πω κάτι πολύ απλό. Πώς είναι συμβατός ο ιμπεριαλισμός με την προστασία του περιβάλλοντος? Αυτό αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο και σήμερα το βιώνουμε σε όλες τις τραγικές εκφάνσεις, επεμβάσεις, συγκρούσεις, καταστροφές συνδέονται με το περιβάλλον όλα αυτά και την προστασία. Η αγωνία σας μάλλον είναι επιλεκτική στην καλύτερη περίπτωση. Δεύτερο παράδειγμα. Αιωλικά πάρκα και περιβάλλον πώς συνδέεται? Δεν υπάρχει αλλίωση της γεωμορφολογίας των ορεινών όγκων? Δεν υπάρχει αλλίωση της υδρομορφολογίας των ορεινών όγκων με αποτέλεσμα να έχουμε και πλημμύρες εξαιτίας κατάσταση αιωλικών πάρκων? Αγία Εφημία για παράδειγμα στην Κεφαλονία και το ξέρετε πολύ καλά. Ή η πρόσφατη καταστροφή στο Γράμμο, στην κορυφογραμμή του Γράμμου για να ανοιχτεί δρόμος για να εγκατασταθούν αιωλικά πάρκα. Δεν έχει... Σας κατεθέσαμε ερώτηση να μας απαντήσετε κύριε Υπουργέ, κανονικά στην ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ. Ή η αρνητική επίδραση των αιωλικών πάρκων στη Χλωρίδα και στην Πανίδα. Να αναφερθούμε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως μέρημνα για την απόσυρση και την αποκατάσταση των εδαφών μετά τη λήξη της ζωής των ανεμογεννητριών. Ήδη οι πιο παλιές έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Αυτές παραμένουν κουφάρια. Και όχι μόνο παραμένουν κουφάρια, αλλά δεν υπάρχει καμία σκέψη για την ανακύκλωση. Για να μην πω μετά την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών, την ανακύκλωση των μπαταριών με τα επικίνδυνα υγρά τα οποία έχουν, ή να μην αναφερθώ στις εξορίξεις οι οποίες χρειάζονται για να κατασκευαστούν οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και οι μπαταρίες, ακόμη και σπατάλι σπάνιων γεών οι οποίες δεν ανανεώνονται και είναι περιορισμένες. Δεύτερο ζήτημα, δεύτερο σημείο. Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της μετάβασης? Βεβαίως, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Είναι οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί λεγόμενοι και η απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ιδιαίτερα από τη Ρωσία και το φυσικό αέριο. Αλλά αυτό δεν είναι η αιτία η βασική. Η βασική αιτία είναι ο ελέφαντας που βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο και τον οποίο κάνετε ότι δεν το βλέπετε. Η υπερσυσσόρευση των κεφαλαίων. Αυτή η υπερσυσσόρευση οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 90 να μιλήσει για απελευθέρωση αγορών, ενέργειας θα θυμίσω, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Όμως και αυτή η απελευθέρωση έχει όρια. Βεβαίως είχαμε, για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο υπερσυσσορευμένα κεφάλαια, γίναν ιδιωτικοποιήσεις, σκανδαλώδεις επιδοτήσεις. Ο κύριος Υπουργός έκανε την αυτοκριτική του, χωρίς όμως συνέπειες σε αυτούς οι οποίοι ωφελήθηκαν από τις σκανδαλώδεις επιδοτήσεις και αυτοί που τις πλήρωσαν. Δηλαδή ο λαός που τις πλήρωσε αυτές τις σκανδαλώδεις επιδοτήσεις, τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Και βεβαίως διασφαλίσεις τιμών, ρήτρα αναπροσαρμογής, χρηματιστήριο, ενέργεια, όλα αυτά με σκοπό την κερδοφορία. Όμως αυτή η απελευθέρωση εξάντλησε τα όρια της, γι' αυτό προχωρήσατε στην πράσινη μετάβαση. Που κι αυτή όμως έχει όρια και γι' αυτό πάτε στο ίστατο πεδίο καταφυγής που υπάρχει, δηλαδή στον πόλεμο. Πολεμική οικονομία, καταστροφή και ανοικοδόμηση. Τρίτον, αποτελεί πρόκληση κατά τη γνώμη μας, βεβαίως δεν αναφέρθηκε σήμερα σε αυτά η κυρία Σδούκου, τα είπε όμως στην παρουσίαση του αναθεωρημένου σχεδίου, σελίδα, έχω την ομιλία της εδώ και θα αναφερθώ, σελίδα 4, όπως αναρτήθηκε, ότι δηλαδή το ΕΣΕΚ του 19 αποτελεί το μέτρο της επιτυχίας της κυβέρνησης και ότι το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ, είπε, έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες επιδόσεις, διαβάζω κατά λέξη την ομιλία σας, από το 19 έως και σήμερα διασφαλίζουν πλήρως και τις μελλοντικές. Αυτά είπατε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, είναι γραμμένα. Το πήρα από το επίσημο site, ναι, του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Οπότε ποιο διαβεβαιώσατε με αυτές σας τις εκτιμήσεις? Διαβεβαιώσατε το λαό μήπως, ο οποίος ζει σε συνθήκες παρατεταμένης ενεργειακής φτώχειας, ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση? Όχι. Θα συνεχίσει να ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Διαβεβαιώσετε τους εργαζόμενους ότι θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της εντατικοποίησης, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, των φτικών όνων με ροκαμάτων? Όχι. Ή μήπως σας ενδιαφέρει η ασφάλεια του συστήματος, η επάρκεια του μείγματος, η ορθολογική χρήση των πηγών? Τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό και παραμένει η αναρχία των αιωλικών πάρκων, όπου φυσά εγκαθίστανται. Γι' αυτό και δεν έχει κατακτηστεί ακόμη το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Γι' αυτό και η γη υψηλής παραγωγικότητας συγκεντρώνεται, αλλάζει χρήση και παραδίδεται στα φωτοβολταϊκά. Γι' αυτό υπάρχει υποβάθμιση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σπατάλη ενέργειας, παραγόμενης από ΑΠΕ. Την πετάτε. Γιατί λέτε η χωρητικότητα του δικτύου δεν φτάνει να την απορροφήσει σε ώρες αιχμής. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να πετάμε ενέργεια όταν ο λαός ζει υπό συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Άρα λοιπόν δεν είναι για όλους αυτούς. Ούτε βεβαίως για τους βιοπαλαιστές αγρότες που αντιμετωπίζουν πανάκριβη ενέργεια. Αλλά είναι για τα αρπακτικά οι διαβεβαιώσεις αυτές της πράσινης ενέργειας, ότι θα έχουν διασφαλισμένη επιτυχία τουλάχιστον μέχρι το 2050 οι επενδύσεις τους, και ότι η μελλοντική τους κερδοφορία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν αυτή μέχρι τώρα. Και μέσα από το ίδιο το σχέδιο το οποίο παρουσιάσατε, τι προκύπτει? Προκύπτει ότι θα παραμείνει ακριβό το ρεύμα τουλάχιστον μέχρι το 2050. Τότε θα ξαναγυρίσουμε σε τιμές που ζούσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν υπήρχαν τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή σε Μάη μου να φας τριφύλι στην κυριολεξία. Το αναθεωρημένο, τέταρτο, το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ υιοθετεί πλήρως τους ευρωατλαντικούς ενεργειακούς σχεδιασμούς για τις πηγές αλλά και για τις διαδρομές. Υγροποιημένο φυσικό αέριο, Αλεξανδρούπολη και αλλού. Ενεργειακά δίκτυα και διασυνδέσεις που εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και των Ατοϊκών. Πέμπτον, επιμένει στην τεράστια σπαταλή πόρων, δηλαδή τη δημιουργία νέων δικτύων υψηλής χωρητικότητας χωρίς βέλτιστη αξιοποίηση, που θα αξιοποιούνται μόνο την ώρα που υπάρχει υψηλό ενεργειακό φορτίο. Και τα υπόλοιπες ώρες δεν θα κάνουν, θα παραμένουν ανενεργά. Γιατί έτσι είναι ο σχεδιασμός σας. Έκτον, αυτά τα λεγόμενα περί ενεργειακής εξάρτησης και αντιμετώπισης της είναι ένα ανέκδοτο κι αυτό. Γιατί επί της ουσίας τι γίνεται? Αυξάνεται ο βαθμός εξάρτησης των μέσων παραγωγής ενέργειας και των τεχνολογιών. Τα φωτοβολταϊκά που προέρχονται? Από την Κίνα. Δεν υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα για τα κινέζικα φωτοβολταϊκά? Οι αιωλικές, αυτοί οι πύργοι αιωλικοί, από πού προέρχονται? Άρα λοιπόν η εξάρτηση ενεργειακή θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια και θα μεγαλώνει και πολύ περισσότερο σε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο σε μια περιοχή έντονων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων. Βεβαίως η κυβέρνηση, έβδομον, επιλέγει στρατόπεδο. Ποιος θα εξυπηρετήσει? Φαίνεται ότι στους επιμέρους ανταγωνισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στα τμήματα του κεφαλαίου δίνεται προβάδισμα στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας με τις όποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις κάνετε, παράδειγμα θαλάσσια αιωλικά, στους κατασκευαστικούς βεβαίως ομίλους, και είσαστε απέναντι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στις ενεργοβόρες βιομηχανίες μεταποίησης, όπου λέτε να κάνουν ηλεκτροκινητήρες. Αλήθεια, λέτε για ηλεκτροκινητήρες στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και τότε γιατί ο ΔΕΣΦΑ προχωρά ένα σχεδιασμό μεγαλόπολη βιομηχανική περιοχή Πάτρας με αγωγό φυσικό αέριο, όταν το 2005 θα καταργηθούν? Άρα λοιπόν δεν είναι παράλογα όλα αυτά τα πράγματα? Δεν έχουν μια τεράστια αντίφαση? Δεν λέω τώρα για τα υπόλοιπα που αποσένονται ήδη τους λέβητες φυσικού αερίου. Το 2030 θα αποσυρθούν οι λέβητες πετρελαίου. Όλα προς όφελος της, των πομπών, των αντλίων θερμότητας. Συμπερασματικά λοιπόν, για το αναθεωρημένο σας ΕΣΕΚ. Εμείς δεν θα σας καταλογίσουμε υπεραισιοδοξία, παρότι υπάρχει αυτό το στοιχείο.
Τι μας είπατε, κυρία Σδούκου, κυρία Υφυπουργέ, ότι μέσα σε 6 χρόνια θα γίνουν συνολικά 95 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Από το 25 έως το 30. Που σημαίνει αυτό σε ετήσια βάση περίπου 16 δισεκατομμύρια. 16 δισεκατομμύρια όμως είναι συνολικά. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το συγχρηματοδοτούμενο και το ΕΣΠΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν λέω ότι όλα θα πάνε εκεί. Αλλά πόσες τέλος πάντων θα φτάσουν, σε τι ύψος θα φτάσουν οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια που υπολογίζονται 95 δισεκατομμύρια, τεράστιο ποσό, θα δοθούν μόνο για τις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης. Όμως, συμπερασματικά λοιπόν, με το αναθεωρημένο σε πιο βαθιά στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς μας βάζει η κυβέρνηση, μόνο τυχαίες δεν είναι οι συχνές επισκέψεις του συγκεκριμένου γερακιού, του κυρίου Πάιατ, πρώην πρεσβευτή των Αμερικάνων στην Ελλάδα, και τη συναντήση με το Υπουργείο, και είναι στρατευμένη βαθύτατα στην ικανοποίηση των αγκών των μονοπωλίων, στο βωμό των οποίων θυσιάζει την ικανοποίηση και τα δικαιώματα του λαού. Αλλά ανέκδοτα, για λαϊκή κατανάλωση δεν λέει μόνο κυβέρνηση, είναι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενεργειακή δημοκρατία, σιγά τα ΟΑ. Αυτό δεν παραπέμπει στην ατομική ευθύνη. Ο καθένας όμως έχει δυνατότητα να κάνει αυτοπαραγωγή. Και αυτοί που δεν έχουν δυνατότητα, η συντριπτική πλειοψηφία του τι θα κάνει. Το πανάκριβο ρεύμα του ενεργειακού μείγματος. Άρα λοιπόν δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη και πιο έντονη διαστρωμάτωση. Και ποιος σας είπε ότι η πολλή παραγωγή ενέργειας ωφελούν τον ανταγωνισμό και μειώνουν τις τιμές. Μα εδώ συγκεντρώνεται η αγορά. Δεν βλέπετε καθημερινά τις εξαγορές που γίνονται προς όφελος συγκεκριμένων ομίλων στον τομέα των ΑΠΕ. Τεράστιες εξαγορές γίνονται. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, για να βάλετε πλάτη στην κυβέρνηση να υλοποιεί αυτή την πολιτική με την οποία συμφωνείτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διέξοδος. Θα τελειώσω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Η διέξοδος λοιπόν βρίσκεται κατά τη γνώμη μας στην απάντηση της συνδυασμένης ικανοποίησης ενός συνόλου αναγκών. Και λέω ποια είναι αυτή οι ανάγκες. Πρώτον, να υπάρχει ενεργειακή επάρκεια στη χώρα. Δεύτερον, να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα του συστήματος. Τρίτον, να αξιοποιούνται όλες οι πηγές ενέργειας, και τα ορυκτά και τα ανανεώσιμα. Παράδειγμα, θυμηθήκατε τώρα την τεχνολογία αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Ναι. Γιατί δεν το κάνατε αυτό για το λιγνίτη και τις λιγνίτικες μονάδες, να καταστήσετε τέτοια τεχνολογία για να μην εκπέμπουν ρήπους, να μην πληρώνουμε τέλη ρήπων για το λιγνίτη. Καλά, εντάξει τώρα, όλα αυτά είναι δικαιολογίες, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι άλλα, οι επιδοτήσεις που δώσετε στα πρακτικά της πράσης ενέργειας είναι κλάσμα αυτών των επιδοτήσεων, κύριε Υπουργέ. Είναι κλάσμα. Από δεύτερο παράδειγμα. Προωθείτε τα φωτοβολταϊκά. Γιατί δεν προωθείτε, κύριε Υπουργέ και κυρία Υφυπουργέ, τα ηλιοθερμικά εργοστάσια, την ηλιοθερμία. Γιατί δεν τα προωθείτε αυτά. Σας το έχουμε κάνει αυτό το ερώτημα πάρα πολλές φορές. Δεύτερον, δεν αξιοποιείτε τα υδροελεκτρικά. Τι λέτε στο ίδιο σας το σχέδιο, ότι η συμμετοχή των υδροελεκτρικών θα μειωθεί. Ακόμη περισσότερο και στην εγκαταστημένη ενέργεια, 12% είναι τώρα, θα πάει στο 7% το 2050, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας, που το υδροελεκτρικό μπορεί να παίξει πολλαπλή σημασία στον υδροφόρο ορίζοντα. Πού τα αυξάνετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ θα χρησιμοποιήσω τον πίνακα από τον οποίο μας δώσατε. Εγκατεστημένη ισχύς. Το 2025 λοιπόν λέτε στη σελίδα 7 της παρουσίας που κάνετε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή έχω. Λέτε λοιπόν το 2025 τα μεγάλα υδροηλεκτρικά θα είναι 3.170 και 302 τα μικρά υδροηλεκτρικά, δηλαδή το 12,3%, και το 2050 θα είναι 4.678 τα μεγάλα και 490, δηλαδή σε αναλογία 7,2%. Μειώνεται η αναλογία. Τι μου λέτε ότι αυξάνεται. Μειώνεται η αναλογία. Πού υπάρχει εδώ το βασικό ερώτημα.
τα υδροελεκτρικά που μπορεί να αξιοποιήσετε όποτε θέλετε για να παράγουν ενέργεια, γιατί δεν έχουν τους νόμους της φυσικής όταν έχει ήλιο, δουλεύουν τα ήλιο, τα φωτοβολταϊκά, και όταν έχει αέρα οι ολικές, γιατί δεν το κάνετε, που εμπλουτίζονται, υδροφορορίζονται, γιατί δεν το κάνετε, και που μπορούν να έχουν και πολλαπλή χρησιμότητα τα υδροελεκτρικά, γιατί έχουν κόστος για το κεφάλαιο και μεγάλη απόσβεση και γι' αυτό δεν γίνονται. Άρα λοιπόν, είπαμε λοιπόν αξιοποίηση όλων των πηγών, φθηνό ρεύμα για το λαό, φθηνό ρεύμα για την παραγωγή, για τις παραγωγικές ανάγκες της οικονομίας, προστασία των εργαζόμενων στον κλάδο, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά μαζί, τα συνδυασμένα τα κριτήρια, ούτε στη δευτέρα παρουσία δεν μπορεί το σύστημα το οποίο υπηρετείτε εσείς και οι υπόλοιποι να τα ικανοποιήσει. Γι' αυτό τι χρειάζεται, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, όχι σε συνθήκες αγοράς. Η αγορά καταργείται. Η αγορά είναι φαινόμενο του καπιταλισμού και θα παραμείνει τέτοιο φαινόμενο. Κύριε Υπουργέ, το αναφερθήκατε σε παλιότερες ομιλίες στην Τράπεζα της Ελλάδας, εργατικός έλεγχος και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους υπερεαλιστικούς οργανισμούς. Αυτά, βεβαίως, θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ πιο αναλυτικότερη συζήτηση, να δούμε και άλλες πλευρές του ανορθολογισμού του αναθεωρημένου προγράμματος και τι εξυπηρετεί.